centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Ναι, καλημέρα και πάλι. Καλημέρα, καλημέρα λοιπόν. Αυτό που έλεγα λοιπόν είναι ότι δεν μπορεί να μην είναι σύσσωμη η Καστοριά σε αυτή την... σε αυτό το θέμα που προκύπτει, αλλά δεν μπορεί και κανένας να αμφισβητήσει ότι αν το Περιφερειακό Συμβούλιο και ο ίδιος ο Περιφερειάρχης θελήσουν να στηρίξουν την πρόταση της Καστοριάς, αυτό δεν θα γίνει. Και το λέω διότι τα χρήματα τα οποία υπάρχουν είναι αυτά και εμείς νομίζω ότι είμαστε αυτοί που θα προτείνουμε το πού θα μπορούσαν να διατεθούν. Ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Νομίζω ότι σήμερα το ουσιαστικό, και θέλω να πω κατευθείαν στο ζουμί της υπόθεσης, είναι το Περιφερειακό Συμβούλιο, η Περιφερειακή Σύμβουλη, ο ίδιος ο Περιφερειάρχης να δείξουν την περιφερειακή του συνείδηση και να δείξουν πραγματικά ότι δεν θέλουμε να στηρίξουν τις προτάσεις και την επιστολή των τριών δημάρχων και του Αντιπεριφερειάρχη, ναι, που μας εκφράζουν όλους, μας καλύπτουν όλους, ναι, ναι, και να βγει ένα τέτοιο ψήφισμα από το Περιφερειακό Συμβούλιο. Από άρα ουσιαστικά θέλετε αυτό το ψήφισμα των τριών δημάρχων του νομού μας, που το υπογράφει και ο κύριος Σαββόπουλος, ουσιαστικά να το υπογράψει όλο το Περιφερειακό Συμβούλιο, αυτό θέλετε? Βεβαίως να το στηρίξει, και εννοείται ότι περίμενα ήδη να το είχε υπογράψει και να το στηρίξει ο κύριος Κασαπίδης. Θεωρώ ότι πρέπει να ξεκαθαρίσει τη θέση του. Πιστεύετε ότι να πάρει θέση έχει... μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο? Μισό λεπτάκι, γιατί αυτό που λέτε έχει ενδιαφέρον. Πιστεύετε ότι ο κύριος Κασαπίδης, ο Περιφερειάρχης, δεν έχει καθαρή θέση επί του θέματος? Δεν την έχω ακούσει μέχρι τώρα να πουθενά ξεκάθαρα να μας λέει ότι στηρίζω την πρόταση της Καστοριάς και των Γρεβενών. Και νομίζω... Το γεγονός ότι θα ζητηθεί μια εβδομάδα περιθώριο για να εκφράσει η Περιφέρεια την άποψή της επί του σχεδίου, πιστεύετε ότι είναι προς την καλή ή προς την μυστήρια κατεύθυνση? Νομίζω ότι εμείς εν τέλει έχουμε το καρπούζι και το μαχαίρι. Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και ο ίδιος ο Περιφερειάρχης, όπως σας είπα και πριν, δεν μπορώ να πιστέψω ότι ο Περιφερειάρχης θα στηρίξει αυτή την πρόταση και θα αρνηθεί ο κύριος Μουσουρούλης ή η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Περιφέρεια είναι μια ενιαία οντότητα. Δεν μπορεί να είμαστε στη ζημιά Περιφέρεια και στα ωφέλη Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης και Φλόρινας. Μάλιστα. Είναι ξεκάθαρο. Μάλιστα. Αυτό. Στη ζημιά εννοώντας το ΑΕΠ και στη στο ζημιά έχει προκύψει, είμαστε και στον πόρο που δεν πέραμε ποτέ. Μάλιστα. Έτσι ακριβώς. Είναι ξεκάθαρο το μήνυμα που πρέπει στο να εκπέψουμε. Στο κέρδος είμαστε ελληνικές περιοχές. Είναι ξεκάθαρη περιοχές. Θέση που πρέπει, ναι, να πάρει ο Περιφερειάρχης. Εγώ εκεί πιστεύω ότι είναι όλο το ζήτημα. Το Περιφερειακό Συμβούλιο πρέπει να πάρει θέση. Το οποίο σίγουρα βέβαια κανένας δεν θέλει να μοιράσει την πίτα από τη μεριά του, αλλά και οι περιφερειακοί σύμβουλοι πρέπει να το αντιληφθούν αυτό οι συνάδελφοι και θα πρέπει να πάρουν και αυτοί μια θέση. Βέβαια εκεί κάπως τους δικαιολογώ, εκπροσωπούν τη Φλόρινα και την Κοζάνη, έλα, αλλά ο περιφερειάρχης όμως είναι περιφερειάρχης όλων και πρέπει να μιλήσει ξεκάθαρα. Μέχρι πού πιστεύετε ότι πρέπει να το φτάσει ο Περιφερειάρχης? Γιατί έχουμε ακούσει και διάφορες απόψεις από τον καιρό. Αν δεν περάσει η ισόρροπη ανάπτυξη Δυτικής Μακεδονίας, να φτάσουμε και την παραίτηση. Φτάνετε και εκεί? Ας το ξεκινήσει πρώτα, γιατί το που θα το φτάσει δεν το ξέρουμε, αφού δεν το ξεκίνησε ακόμα. Δεν είναι ξεκάθαρη η θέση του, κύριε Νατσούλη. Από εκεί και πέρα, φυσικά θα πρέπει να υπάρξουν δυναμικές τοποθετήσεις και δικές μας. Εδώ να δούμε λίγο. Ας ξεκινήσουμε λίγο από τα δικά μας. Και Δημοτικά Συμβούλια Καστοριάς να καταθέσουν την παραίτησή τους, όπως λοιπόν, είπατε, για να πιέσουν. Ελάχιστες ήταν οι παρεμβάσεις Καστοριανών ή θεσμικών στην διαβούλευση. Ελάχιστες. Υπήρξε προς το τέλος και ουσιαστικά αυτό το κείμενο ήρθε μετά το τέλος της διαβούλευσης των τριών δημάρχων και του αντιπεριφερειάρχη. Σαν Καστοριά πιστεύετε, γιατί ζητάμε εμείς τώρα να σκίσει τα ρούχα του Περιφερειάρχης για πάρτι μας, αλλά εμείς σαν Καστοριά τα σκίσαμε πρώτα για μας. Η αλήθεια είναι ότι η Καστοριά πάντα παρακολουθεί από αυτή τις εξελίξεις, δυστυχώς σε πολλά θέματα. Προτάσεις όμως παρόλα αυτά υπάρχουν και έχουν γίνει. Διάβασα πολύ προσεκτικά και τις προτάσεις του κύριου Γκοσλιόπουλου και του Προέδρου του Επιμελητηρίου. Υπάρχουν προτάσεις και αρκετών ιδιωτών από Καστοριά, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρες. Αλλά το βασικότερο από όλα είναι ότι δεν μπορεί η Δυτική Μακεδονία να είναι η περιφέρεια δύο ταχυτήτων, με τις επιδοτήσεις, με την τουριστική ανάπτυξη
ανάπτυξη έτσι όπως το προβάλλει μέσα. Με τους νέους αγρότες, με το εξοικονομό αυτονομό. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Με τις επενδύσεις και τα διαφορετικά ποσοστά, βλέπετε τι γίνεται και τι εκτάσεις ζητούνται εκεί για πολύ μεγάλες επενδύσεις και πολύ μεγάλα σχέδια για 2.000 θέσεις εργασίας. Το λέμε ένα παράδειγμα τις τελευταίες μέρες με το εργοστάσιο των ελαστικών. Κάτι πρέπει να κάνουμε, γιατί φοβάμαι κύριε Κώτα ότι στην επόμενη μέρα, αν τώρα έχουμε τις διαφορές μας και αν τώρα έχουμε τις ανισότητες μας, αυτός ο διαχωρισμός θα γίνει πιο ευδιάκριτος στην πορεία. Ακριβώς. Εδώ πέρα μόνο με την ύπαρξη του πόρου στις δύο περιφερειακές ενότητες υπήρξε ήδη ανισότητα. Το έχουν πει και αυτοδιοικητικοί, θα το πω και εγώ. Έχουν προετοιμαστεί η Φλόρινα, η Κοζάνη με μελέτες και με έργα και έχουν προηγηθεί ακόμη και στο ΕΣΠΑ. Ακούμε τον Περιφερειάρχη και μάλλον εκεί στρέφεται κυρίως η πρότασή του, όχι να στηρίξει τις προτάσεις για να ενταχθεί η Καστοριά και τα Γρεβενά στο σχέδιο δίκαιης μετάβασης, αλλά να πάρουμε ανταποδοτικά κάποια έργα. Το έχω πει και στο Περιφερειακό Συμβούλιο, στο τελευταίο. Η Καστοριά δεν μπορεί να έχει μια καραμελίτσα. Πήρατε τη σύραγγα κλεισούρας εσείς και τελειώσαμε. Ίσως και με 2-3 ακόμα μικρά εργάκια ανταποδώσαμε. Δεν μπορεί με τίποτα να έρθει σε ανταποδοτικότητα τα ωφέλη που θα υπάρχουν και οι επιδοτήσεις του σχεδίου με αυτά τα κάποια έργα τα οποία σίγουρα είναι σημαντικά, αλλά με τίποτα δεν μπορούν να έρθουν δίπλα-δίπλα. Πρώτα, τώρα να ξεκινήσουμε λίγο για την παρουσία του κυρίου Μουσουρούλη εδώ, του ανθρώπου που διαχειρίζεται όλο αυτό το σχέδιο της περίφημης δίκαιης μετάβασης. Ο κύριος Μουσουρούλης έρχεται εδώ για να εξηγήσει το σχέδιο, γιατί το σχέδιο το έχουμε διαβάσει. Προφανώς για να συζητηθούν όλα αυτά τα θέματα που συζητούνται. Βέβαια δεν ξέρω πόσος χρόνος θα υπάρξει να παρουσιαστεί. Θα μεταδοθεί και απευθείας, βουλευτές, να το πούμε αυτό λίγο. Θα μεταδοθεί και απευθείας, γιατί μπορεί να υπάρξει και κόσμος που θα θελήσει να δει. Ναι, πάντα μεταδίδεται. Πάντα μεταδίδεται απευθείας. Τι ώρα ξεκινάει? Ξεκινάει 4 η ώρα. Βέβαια έχουμε και ένα δεύτερο θέμα, δεν είναι μόνο αυτό. Ως πρώτο θέμα ορίζεται στο Περιφερειακό Συμβούλιο η συζήτηση για τη στήριξη του κλάδου της καφεστίασης στη Δυτική Μακεδονία. Και δεύτερο, οπότε πολύ φοβάμαι ότι θα καθυστερήσουμε με το πρώτο και ίσως αργήσει αρκετά να ξεκινήσει. Πάντως 4 η ώρα ξεκινάει το live. Ξεκινάει το live, ναι. Ναι, από το pdm.gov.gr. Από τη σελίδα της Περιφέρειας. Σελίδα της Περιφέρειας, κάθε φορά μπορούν... Εσείς θα είστε με τηλεδιάσκεψη, δεν θα είστε... Με τηλεδιάσκεψη, δυστυχώς έχει τις δυσκολίες της η τηλεδιάσκεψη. Ο κύριος Μουσουρούλης πάντως θα είναι εκεί. Και αυτός με τηλεδιάσκεψη. Από ό,τι ξέρω, εξ όσων γνωρίζω, θα είναι και βουλευτές. Είπε ο κ. Τζιγκαλάγιας στην εκπομπή μας ότι θα είναι. Θα πει και αυτός την άποψη. Ευτυχώς τον κύριο Τζιγκαλάγια τον είδαμε τελευταίες μέρες να αλλάζει τη στάση του. Γιατί αρχικά. Το ρωτήσαμε για αυτή τη στάση. Και κάνει κάποιες δηλώσεις. Στην Αίρα. Στην Αίρα. Τον αμυντικές, ρωτήσαμε. Θα έλεγα και άρχισε να τοποθετείται προς το σωστό. Προς το σωστή μεριά, ακριβώς. Σωστή πλευρά και νομίζω ότι είναι πολύ καλό αυτό, έτσι ώστε σύσσωμη. Γιατί αν οι κυβερνητικοί βουλευτές δεν πάρουν αυτή τη θέση, τότε πώς μπορεί αυτό να αντιμετωπιστεί, να διεκδικηθεί? Ναι, και ο κ. Ζηκαλάγιας είπε χθες με την ευκαιρία ότι όπως μας έβλεπαν πάντα ως περιφέρεια, να μας δουν και τώρα. Βέβαια, ξέρω αν το θέμα αυτό θα έρθει και στην Βουλή προς ψήφιση. Εκεί θα θέλαμε να δούμε τους βουλευτές της Δυτικής Μακεδονίας που διαφωνούν με αυτήν την άδικη μετάβαση να καταψηφίζουν το σχέδιο. Εκεί θα λέγαμε ότι έγινε πραγματικά κάποιοι να βάλουν τον τόπο πάνω από το κόμμα. Όποιο κόμμα έγινε και αυτό, όποιοι και αν είναι και οι βουλευτές. Εκεί να το δούμε και να το χαρούμε πραγματικά. Πρέπει να είμαστε χρήσιμοι για τον τόπο μας και μόνο αρχικά, γι' αυτό έχουμε φτάσει στο άκρο. Η ανεργία καλπάζει με το COVID και την πανδημία. Τα προβλήματα είναι τεράστια στην οικογένεια, στην καστοριανή οικογένεια. Ο κόσμος ανησυχεί πάρα πολύ, δεν μπορεί να βγάλει το σήμερα, πόσο μάλλον να σκέφτεται για το αύριο. Δεν μπορούμε να είμαστε πάντα δεύτεροι, τρίτοι ή ξεχασμένοι εδώ πέρα στην Καστοριά. Το γεγονός, κύριε Κώτα, ότι από αυτό το σχέδιο δεν είναι ικανοποιημένοι ούτε οι Κοζανίτες ούτε οι Φλωρινιώτες, που υποτίθεται αν το δει κανείς παίρνουν τη μερίδα του Λέοντος. Ναι, με αυτά που υπάρχουν, έτσι. Αυτό μας δυσκολεύει εμάς ή μας διευκολύνει? Η αλήθεια είναι ότι κανένας δεν είναι ευχαριστημένος με την απόφαση της απολιγνητοποίησης. Ένας κύκλος εργασιών 2 και 3 δις το χρόνο από μισθούς και από
εργασίες που γίνονται εκεί πέρα από τη ΔΕΗ και από ένα κύκλο εργασιών τέλος πάντων γύρω από τη ΔΕΗ θα πέσει σε ένα ποσό των 300-400 εκατομμυρίων για κάποια χρόνια και ξεμπερδέψαμε με τα απολιγνητοποίηση. Σίγουρα δεν είναι πολλά τα χρήματα. Εννοείται ότι δεν είναι πολλά τα χρήματα και σίγουρα η απόφαση αυτή για το βίαιο σταμάτημα του Λιγνίτη ήταν ένα ξαφνικό για όλη τη Δυτική Μακεδονία. Το πήρε απόφαση και το ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, θυμάστε καλά. Μας επηρέασε και εμάς γιατί μας άφησε πίσω στα δίκτυα φυσικού αερίου για να περιμένουμε την Κοζάνη. Τα έχουμε πει, δεν θέλω να τα ξαναπώ. Από εκεί και πέρα όμως σίγουρα οικονομικά δεν μπορεί με τίποτα να ανταποδώσει τη ζημιά την οποία θα δημιουργήσει αυτό στην Δυτική Μακεδονία. Παρ' όλα αυτά όμως δημιουργούνται και με αυτά τα κάποια χρήματα που θα δοθούν στην Δυτική Μακεδονία τις ανισότητες μεταξύ των περιφερειακών ενωτήτων. Θα μπορέσουν να είναι κι άλλα. Και άλλα τα χρήματα, δεν ξέρω πώς και με ποιον τρόπο, με φορολογικές ελαφρύνσεις, με χίλιες άλλες δύο προτάσεις. Εγώ θα έλεγα γιατί όχι να μην ανοίξουν και οι σχολές οι οποίες είναι σε αναστολή. Τα διετή πάντως καταργήθηκαν και με νόμο πια. Δυστυχώς εκεί δεν διεκδίκησε η Καστοριά αυτό που ήδη είχε αποκτήσει. Το απαξίωσε πολύ έντεχνα πολύ από τους διοικούντες με αποτέλεσμα να χάνουμε πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να δώσουν τόνωση στην ανάπτυξη της περιοχής. Τώρα, έτσι όπως είναι το σχέδιο και δεν ξέρω πόσες ή πόσες μεγάλες διαφοροποίησεις μπορούμε να έχουμε. Πιστεύετε ότι ό,τι και να πούμε οριστικά έχει κλείσει αυτή η ιστορία με λίγο πάνω, λίγο κάτω μετά από τις τοποθετήσεις. Πιστεύετε ότι μπορεί να αλλάξει ριζικά αυτό το σχέδιο, κύριε Κώτα, για να είμαστε και ρεαλιστές. Εγώ πιστεύω και είμαι μάλιστα απόλυτα πεπισμένος ότι αν η θέση του Περιφερειακού Συμβουλίου και του Περιφερειάρχη είναι αυτή, έτσι ώστε να ενταχθεί και η Καστοριά και τα Γρεβενά μέσα στο σχέδιο αυτό σε ό,τι προβλέπει γύρω από τον αγροτικό τομέα που πάμε από τον τουρισμό, από την ενεργειακή αναβάθμιση και από τις επιδοτήσεις των επιχειρήσεων, αυτό δεν μπορεί να τους το αρνηθεί κανένας. Τα χρήματα είναι αυτά, το πώς θα μοιράσουμε την πίτα νομίζω ότι είναι δικό μας θέμα, δεν μπορώ να πιστέψω. Το κλειδί αυτής της ιστορίας το κρατάει, λέτε, ο κύριος Κασαπίδης. Απολύτως. Αν πει ο κύριος Κασαπίδης. Να πάρει θέση λοιπόν. Πει ο κύριος Κασαπίδης, δεν μας κάνει, δεν το θέλουμε, το θέμα δεν περνάει. Ακούω να αναμασάει και τα λόγια του δίνοντας ανταποδοτικά ή μιλώντας για ανταποδοτικά έργα στην Καστοριά. Είπαμε ότι αυτά με τίποτα δεν μπορούν να ανταποδώσουν την δυναμική που θα δώσει έστω αυτό το σχέδιο που υπάρχει. Απορούμε πάντως με μερικά πράγματα. Γιατί ένα υπάρχει αυτή η διαφορά των επιδοτήσεων του 60% ή το 80% αντίστοιχα. Γιατί στην Καστοριά να μην υπάρχει το πρόγραμμα νέων αγροτών. Γιατί στην Καστοριά να είναι 10% λιγότερο το εξοικονομώ. Λέω 38 παραδείγματα για να καταλαβαίνουμε τι μας γίνεται. Ποιος είναι ο λόγος τελικά. Γιατί γίνονται όλα αυτά. Γιατί πρέπει να υπάρχει αυτή η διαφορά. Ποιος θα επενδύσει εδώ. Είναι σαν να λέει, κύριε Κώτα, δεν θα επενδύσει κανένας εκεί. Ακριβώς. Δεν χρειάζεται να μας βάζει εμάς ποσοστά. Όσο τοπικιστής και να είσαι, θα σκεφτείς λίγο διαφορετικά. Έτσι, θα κάνεις τα μετρήσεις στον κουμπαρά. Έτσι. Για ποιο λόγο. Καθίσαν και κάνανε ένα σχέδιο για να ενισχύσουν τις λιγνητικές περιοχές για τις απώλειες των θέσεων εργασίας και της οικονομίας κτλ. Εδώ όμως, όπως είπαμε, όλη η Δυτική Μακεδονία νοσεί, ειδικά η Καστοριά με τη Γούνα, η οποία ποτέ και για αυτήν δεν ζητήσαμε ένα ιδιαίτερο πρόγραμμα αντίστοιχο ίσως, γιατί από ό,τι φαίνεται μάλλον θα πρέπει να περάσουμε και να το πάρουμε απόφαση στην εποχή της απογουνοποίησης. Αυτό δεν θέλω να τα ακούνε οι γουναράδες που λέτε. Τα προβλήματα είναι τεράστια, δεν ξέρω, έχω την εντύπωση ότι και αυτοί πλέον το έχουν αντιληφθεί. Όταν λέμε υπάρχει μια τοποθέτηση τέτοια. Απογουνοποίηση, δεν μιλάμε για απόλυτο σταμάτημα των πάντων, μέρες, αλλά σίγουρα δεν μπορεί και δεν σίγουρα η τοπική οικονομία αυτή τη στιγμή δεν βασίζεται στα ωφέλη που φέρνει η Γούνα κάποτε. Πριν από λίγες μέρες είχαμε εδώ τον κύριο Κρήτον Αρσένη, τον βουλευτή του Μέρα 25. Μάλιστα. Ο οποίος είπε ότι υπάρχει ήδη ευρωπαϊκή οδηγία για κατάργηση της Γούνας πανευρωπαϊκά. Όπως υπήρχε και η ευρωπαϊκή οδηγία για την κατάργηση του Λιγνίτη. Κάπου εκεί το προσδιορίζεται και βέβαια με το Λιγνίτη βλέπετε τι γίνεται και τι μέτρα παίρνονται.
Για την Γούνα δεν ξέρω αν πραγματικά πρέπει να κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση ή να κυνηγήσουμε την άλλη ιδέα, η Γούνα να παραμείνει στην Καστοριά, μοναδικό παραγωγικό κέντρο της Ευρώπης, παραδοσιακό προϊόν, πολιτισμική κληρονομιά. Μάλλον προς τα εκεί θα πρέπει και εμείς να κατευθυνθούμε. Δεν ξέρω, σκύλος αν συμφωνεί ή διαφωνεί με αυτό που λέω. Ναι, κάτι τον ενόχλησε. Με αυτά που συμβαίνουν στην Καστοριά, κάτι. Αγρίεψε πολύ μάλλον. Μάλιστα, πρέπει δυστυχώς να, ή ευτυχώς μάλλον, να διασκεδάζουμε λίγο και τα γεγονότα, γιατί πραγματικά είναι πολύ δύσκολα. Άρα λοιπόν εσείς πιστεύετε ότι όλο το μυστικό κρύβεται στο τι θα πει ο κύριος Κασαπίδης. Είναι πολύ σημαντικό να ξεκαθαρίσει. Να μην στρογγυλέψει τις γωνίες, να είναι ευθύς, ξεκάθαρος υπέρ των περιοχών της Καστοριάς και των Γραβενών. Ακριβώς και το περιμένουμε αυτό σήμερα. Οπότε, να πούμε το χρονοδιάγραμμα. Σήμερα γίνεται αυτό, τοποθετήστε και όλοι εσείς από τη δική σας πλευρά και σε μια εβδομάδα το Περιφερειακό Συμβούλιο θα καταγράψει την άποψή του. Εκεί λοιπόν θα τους ακούσουμε όλους. Εκεί λοιπόν θα φανεί ο καθένας τι θέλει και για Καστοριά και για Γραβενά. Περιμένουμε λοιπόν, πρέπει να είναι όπως είπα σύσσωμη η Καστοριά και εκπρόσωποι και η Περιφερειακή Σύμβουλη της Συμβουλήτευσης και οι δήμαρχοι οι οποίοι θα παρέσανται και οι βουλευτές, και θα πρέπει να ζητηθεί από τον Περιφερειάρχη να στηρίξει αυτή την άποψη ξεκάθαρα. Κύριε Κότα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλημέρα. Centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς, με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς, centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.